όλοι έχουν κάτι να πούν αρκεί να μιλήσουν, πιστεύει ο δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός και παρουσιαστής της εκπομπής Ευθέως στην τηλεόραση του Sky, Κωνσταντίνος Μπογδάνος. Δηλώνει αθεράπευτα εξαρτημένος από τη μουσική, ερασιτέχνης, DJ, τραγουδοποιός και ποιητής. Λατρεύει το μαύρο σακάκι και τα αθλητικά παπούτσια. Γεννήμα θρέμα της πλατείας Αμερικής, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος ήταν από μικρή ακόμη ηλικία ανήσυχο πνεύμα. Μεγάλωσε στο κέντρο της Αθήνας σε μια εποχή που, όπως λέει, η δρομή ήταν ασφαλής και ο κόσμος χαμογελούσε. Έπαιζε από μικρός μουσική και ακόμη και όταν οι γονείς του πήραν διαζύγιο, η ζωή του είχε μια γεύση ευτυχίας. Τριτοδεσμίτης της σχολής Μωραΐτη, ήταν από το Λύκειο ακόμη ιδιαίτερα κοινωνικός και δημοφιλής. Σπούδασε επικοινωνία και μέσα μαζικής ενημέρωσης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αναλυτική Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο King's College του Λονδίνου. Στο Λονδίνο εργάστηκε ως σύμβουλος επικοινωνίας και business development στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, ενώ παρακολούθησε μαθήματα μακροοικονομίας και πρακτικές στη σύγχρονη παγκόσμια οικονομία. Πέρα από τις αξιόλογες σπουδές όμως, κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του έπαιζε πάντα η μουσική. Κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων συμμετείχε στη μουσική μπάντα 2CV. Όπως λένε οι φίλοι του, έχει πολύ ωραία φωνή και είναι αυτοδίδακτος σε πιάνο και κιθάρα. Από 14 ετών γράφει ποίηματα, ενώ πρόσφατα εξέδωσε την ποιητική συλλογή ON. Στην ηλικία των 18 ακόμη ετών ξεκινά να γράφει σε περιοδικά από το Σπίτι και Ποιότητα Ζωής μέχρι το Μπαζάρ και το Money and Life. Στα 21 του ξεκινά εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash 96, φεύγει για σπουδές, επιστρέφει, πάει φαντάρος και συνεχίζει τη μεγάλη του αγάπη, τη δημοσιογραφία. Ο κόσμος αρχίζει να τον γνωρίζει μέσα από τη συχνότητα του Flash 96, όπου καθημερινά κάνει εκπομπή μαζί με το Θανάση Λάλα. Οι ραδιοφωνικές φάρσες τους θα αφήσουν εποχή. Σήμερα είναι παραγωγός στο ραδιόφωνο του Sky και παρουσιαστής της εκπομπής Ευθέως, την πρεμιέρα της οποίας είχε καλεσμένο τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο. Από την πρώτη κιόλας εκπομπή ξεκινούν οι καλές αλλά και οι αρνητικές κριτικές, καθώς δεν έλειψαν και εκείνοι που υποστήριξαν πως τα αστεράκια του παρουσιαστή τσαλαπατήθηκαν από τις μπότες του Μιχαλολιάκου. Τον Μάιο του 2012 δέχεται επίθεση από 3 άτομα στα Εξάρχεια και μεταφέρεται στο νοσοκομείο με μόλοπες, εκδορές στο κεφάλι και κάταγμα στο χέρι. Επεισόδιο που, όπως λέει ο δημοσιογράφος, τον φόβησε αρκετά και τον έκανε να αναθεωρήσει τις σκέψεις του για τη ζωή, την οικογένεια και τη δουλειά. Έχει γίνει όμως γνωστό στο Πανελλήνιο μέσα από την τηλεόραση. Ακολουθούν αρκετές πολυσυζητημένες συνεντεύξεις, με αποκορύφωμα την τηλεοπτική κόντρα που ξέσπασε μεταξύ του παρουσιαστή και του τραγουδιστή Νότης Φακιανάκη, ο οποίος έκανε λόγο για εκβιασμό εκ μέρους του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, προκειμένου να αναγκαστεί να παρουσιαστεί στην εκπομπή του. Ξεγελάστηκα. Πήγα για να προστατεύσω τον εαυτό μου από κάποιον ο οποίος απεκαλύφθη ότι ήταν εκβιαστής. Ανήσυχος, επικοινωνιακός, ευρηματικός και πολυτάλαντος, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος δηλώνει με μεγάλη δόση αυτοσαρκασμού πως είναι έτοιμος να δεχτεί και πάλι τις αρνητικές κριτικές και τα γέλια, καθώς ετοιμάζει να κυκλοφορήσει τα τραγούδια που γράφει από μικρό παιδί. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, παρακαλώ, κοντά μας. Πάντως, φάτσα εκβιαστή δεν έχεις. Νομίζω δεν έχω και ψυχή εκβιαστή. Και ψυχή εκβιαστή. Να πω την αλήθεια. Πολύ συζητημένος. Πρέπει να σου πω ότι παρόλη την τηλεόραση, κατάφερε το συγκεκριμένο βίντεο, αν μου επιτρέψει τον ενικό, να μου μεταδώσει ένα καλό συνοούμενο άγχος. Όταν βλέπεις τη ζωή σου να περνάει από μπροστά σου, σου δημιουργεί μια φόρτιση. Θες να ξεκινήσουμε από τη ζωή σου ή από τα hot γεγονότα τα οποία θες να τα πούμε, να τα περάσουμε για να χαλαρώσουμε. Ό,τι επιθυμείς, από ό,τι επιθυμείς. Εσύ τι θα έκανες στην εκπομπή σου? Θα το πήγαινες λαου-λαου ή θα ξεμπέρδευες με τα hot για να θα πας? Θα χωνόμουν με μία δεικτική και δύσκολη ερώτηση. Κατευθείαν. Είσαι εκβιαστής. Τον εκβιαστή. Σε καμία περίπτωση. Είμαι όμως ένας άνθρωπος που θέλει να πάει τη δημοσιογραφία διαφορετικά
και τον δημόσιο λόγο διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Τι έγινε, πες μας τώρα συγκεκριμένα, τι έγινε με τον Σφακιανάκη. Γιατί βγήκε τώρα τη Δευτέρα, την προηγούμενη ήταν, που πήγε στο Θέμο. Mm-hmm. Και είπε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, είπε ότι είχατε πει γενικώς να έρθει στην εκπομπή, δεν είχατε πει ειδικώς. Γιατί μέρα είχαμε και... πει ειδικότατα. Είχατε δύο πει... φορές. Και την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Τώρα, αν ο Νότης είχατε είναι πει ένας... μέρα και ώρα. Βεβαίως, μέρα και ώρα. Σε περίπτωση που αυτό το πράγμα συνεχιζόταν, ναι, θα έλεγα ότι το καλύτερο θα ήταν να ανοιχτούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Αλλά είναι γελίο να μιλάμε για αυτό το πράγμα ανάμεσα σε ένα δημοσιογράφο και σε ένα τραγουδιστή. Τώρα, αν ο Νότης είναι ένας πολύ μπερδεμένος άνθρωπος, ναι, δεν είναι δικό μου ούτε το φταίξιμο, αλλά δεν είναι δικό μου ούτε και το ζήτημα του να αναλάβω την ευθύνη. Από τη στιγμή που λες, θα κάνω αυτό, το επαναλαμβάνεις. Αν ήμουν εκβιαστής, με το που μιλάγαμε την Παρασκευή, θα είχα βγάλει δελτία, θα έκανα, θα άρανα. Περίμενα να τον ξαναβρω εκείνη τη Δευτέρα το απόγευμα, να μιλήσουμε. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Να του πω, OK, πάμε για την Τετάρτη το βράδυ, εκείνη την ώρα. Εκεί, ναι, ναι. Μετά μπλέχτηκαν προφανώς στο παιχνίδι εταιρείες. Και είναι σαφές, διότι ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος, ότι αν με έπαιρνε ο Νότης τηλέφωνο, με τον οποίο αισθανόμουν μια φιλική σχέση παρά τις χαόδεις ιδεολογικές μας και αισθητικές, αν θες, διαφωνίες, επειδή ένιωθα κάτι ζεστό στην ψυχή του. Αν με έπαιρνε ένα τηλέφωνο και μου έλεγε, φίλε, μου την έχουν πέσει από παντού, να μην το κάνουμε, θα έλεγα, Νότη, δεν υπάρχει θέμα. Okay. Και θα προσπαθούσα τελευταία στιγμή να το σώσω. Αλλά το, Κωνσταντίνε, δεν μου είπες πότε θα είναι η συνέντευξη. Και αφού εγώ τσίνησα και λέω, μα είσαι σοβαρός. Όχι μία, δύο, τρεις, σε δύο διαφορετικές μέρες, επάλληλα τηλεφωνήματα. Δεν έχω πάει τη δημοσιογραφική μου καριέρα, ούτε με εκβιασμούς όπως έχουν κάνει προκάτοχοι, ούτε με κίτρινα, ούτε προσπαθώντας να είμαι στημένος έχοντας φάει ένα παλούκι με σοβαροφάνεια μπροστά στην τηλεόραση. Γι' αυτό και ενδεχομένως και να ξενίζω σε πολλούς και να ξυνίζω επίσης σε πολλούς. Έχω αντίληψη και αυτογνωσία του τι συμβαίνει. Μιλάω μπροστά στην κάμερα όπως μιλάω και πίσω από την κάμερα. Μου το λένε και οι καλοί μου διευθυντές αυτό. Μου λέει, ανοίγεις το στόμα σου και περιμένουμε να δούμε τώρα από πού θα μας κάσει το όλο θέμα. Σε περίπτωση λοιπόν που γινόταν έτσι, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα. Αλλά να μου πει, ναι, δεν μου το πες. Και μετά αυτομάτως να το γυρίσεις σε αυτήν την πιπίλα. Αλίτες Ρουφιάνοι δημοσιογράφοι. Δεν το δέχομαι. Και για πρώτη φορά στη ζωή μου έγινα όχι εκβιαστής, σκληρός. Ή αν θέλεις, έγινα ένας άνθρωπος ο οποίος θωρακίζεται στη θέση του και λέει, όχι, δεν θα μου παίξεις αυτή τη στιγμή το άσχημο παιχνίδι το οποίο θέλεις να μου παίξεις. Συνεπώς, και δεν είναι εκβιασμός, διότι είναι κάτι το οποίο λέγεται ανοιχτά. Λέω, αν δεν έρθεις, θα βγάλω μια κενή καρέκλα και θα πω, είχαμε συμφωνήσει να έρθει. Τώρα, αυτό το πράγμα, επειδή ζούμε και σε μια εποχή που πληρώνουμε το γεγονός ότι έχουμε χάσει, Τατιάνα, την έννοια των λέξεων. Άλλα λέμε, άλλα εννοούμε. Λιτότητα δεν είναι λιτότητα, είναι φτώχεια. Μνημόνιο δεν είναι μνημόνιο, είναι υποχρέωση υποταγής σε συγκεκριμένους όρους σύμβασης. Για όποιον έχει κάνει οικονομικά και έχει δουλέψει πάνω σε τέτοια θέματα, μνημόνιο είναι ότι υπογράφω κάτι το οποίο δεν είναι δεσμευτικό. Επειδή λοιπόν έχουμε χάσει τις έννοιες και τις σημασίες των λέξεων και πιστεύω ότι το πληρώνουμε αυτό σαν κοινωνία, γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Και φταίμε και εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάρα πολύ γι' αυτό και όσοι τα υπηρετούμε. Βγήκε προς τα έξω αυτή η λέξη. Εκβιασμός. Ηχεί ωραία. Γράφει καλά στα σούπερ. Δίνει ωραία θέματα. Ανεβάζει τα νούμερα. Είμαστε και μια κοινωνία που κανιβαλίζουμε τα πράγματα. Πέφτουμε πάνω στις σάρκες μας. Μας αρέσει το αίμα. Λοιπόν, είναι λογικό να βγει έτσι προς τα έξω. Εγώ θα έλεγα απλά ότι ο Νότης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ μπερδεμένος, ίσως. Και επιμένω στο γεγονός ότι όταν τον πρωτογνώρισα, αισθάνθηκα μία ζέστη μέσα από την ψυχή του και εκεί θα ήθελα να μείνω. Πάμε τώρα στην άλλη συνέντευξη η οποία προκάλεσε συζητήσεις. Συνέντευξη Μιχαλολιάκου. Πολύ κακή συνέντευξη. Γιατί? Διότι κατά πρώτον είχαμε κακή συνεννόηση εσωτερικά, το team. Όχι λόγω κάποιας έτσι κακόβουλης διάθεσης από οποιονδήποτε, προς Θεού. Είμαστε το ίδιο team, προχωράμε. Έχουμε κάνει από τότε πολύ καλές εκπομπές, τις οποίες υποστηρίζω με θέρμη και σθένος. Μας έπιασε απροετοίμαστος.
Και μας έπιασε απροετοιμαστούς, διότι ξεκίνησε αυτή την επίθεση στον κύριο Αλαφούζο, τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Οπότε μέσα στη συνέντευξη έπρεπε να μπουν και οι απαντήσεις, αν θέλεις, προς εντελώς ανυπόστατες κατηγορίες ενός ανθρώπου που η προπαγάνδα, και μάλιστα η ψευδής γκεμπελική προπαγάνδα, είναι στο πετσί του. Τώρα, από εκεί και ύστερα, από εκείνη τη συνέντευξη, κρατώ το εξής. Ότι παρά το γεγονός ότι όντως τσαλαπατήθηκαν τα σταράκια και βγήκε και πάρα πολύ χολή, δεν την έχει κάνει κανένας άλλος. Βάλε αυτόν τον άνθρωπο απέναντί σου και πες του, στη μούρη είσαι ναζί. Μπορεί ενδεχομένως να μην έχω τις απαραίτητες περγαμηνές για να αντιμετωπίσω στα ίσια έναν φασίστα. Και ενδεχομένως τότε, πολύ περισσότερο, να μην ήμουν όπως έπρεπε έτοιμος για να διεκπεραιώσω τη συγκεκριμένη συνέντευξη, σύν το γεγονός ότι είχαμε και αυτές τις εσωτερικές ασυνεννοησίες, που όπως πολύ καλά γνωρίζεις ως καθηγήτρια στο αντικείμενο, χάλαγαν το ρυθμό. Η συνέντευξη είναι ένας ρυθμός. Πώς θα την πας, πώς θα τον αφήσεις να μιλήσει, πότε θα επανέλθεις, πόσο μεγάλες θα είναι οι απαντήσεις ή οι επερωτήσεις σου. Αυτό διαλύθηκε. Κοίτα τι γίνεται τελείως. Τώρα. Τους Χρυσαυγίτες δεν τους ξέραμε, τους μάθαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέραμε τι είναι οι Χρυσαυγίτες, ακούγοντας, διαβάζοντας, γνωρίζοντας για τους ξυλοδαρμούς, τη βία, τα επεισόδια, από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Οι Χρυσαυγίτες είναι γνωστοί τι πρεσβεύουν. Αυτό που δεν ξέραμε είναι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν στην διαχείριση της δημόσιας παρουσίας τους και του δημόσιου λόγου τους. Δηλαδή, τους μάθαμε αφού μπήκαν στη Βουλή. Mm-hmm. Διότι εκεί έπρεπε κάποια στιγμή να ερωτηθούν, έπρεπε να μιλήσουν, έπρεπε να παραστούν. Εκεί λοιπόν με την πρώτη φορά, την πρώτη τους παρουσία, έδειξαν ότι οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά έχουν συχνά ένα γκεμπελικό τρόπο να αντιμετωπίζουν την κάθε ερώτηση mm-hmm. και συνήθως απαντώντας την ερώτηση επιλέγουν να κάνουν προσωπικές επιθέσεις. Ισχύει. Που συχνά είναι και πολύ βρώμικες. Ισχύει. Είτε στον δημοσιογράφο, στόχευσαν είτε στο μέσο, του ΚΑΙ. Είτε στον επιχειρηματία Ακριβώς. που έχει το μέσο. Όταν λοιπόν καλείς έναν τέτοιο άνθρωπο, η αλήθεια είναι live mm-hmm. και τον έχει ζωντανά. Διότι ήταν και ζωντανό. Είναι. Ναι. Πάρα είναι πολύ δύσκολο. Ο Λέοντας έχει ανοίξει το στόμα Ακριβώς. του και εσύ μπαίνεις μέσα κάπως έτσι ψηλαφώντας, ανάβεις και ένα φακό και βλέπεις τα δόντια τα οποία είναι από πάνω και ετοιμάζονται να κλείσουν να σε φάνε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κρατώ το γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από αυτή τη συνέντευξη είχαν συμβεί και ορισμένα άλλα γεγονότα. Προς Θεού, δεν λέω ότι οφείλεται σε αυτή τη συνέντευξη. Είδαμε τις δημοσκοπήσεις των επόμενων δύο μηνών να υπάρχει μία ανάσχεση στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Ένα το κρατούμενο. Κάτι το οποίο και τώρα το σχέδιο της κυβέρνησης με τον κύριο Βορύδη να τους βγάλει έξω, να τους κάνει, να τους πετάξει, να τους κάνει εγκληματική οργάνωση και όλα τα σχετικά φαίνεται να μην δουλεύει. Ήταν η πρώτη φορά που έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο. Τώρα θα πεις στο Κασίδη το κεφάλι, δεν πειράζει. Ρόλος μας είναι και εμάς των δημοσιογράφων. Πολλές φορές να τσαλακωνόμαστε. Το δεύτερο είναι ότι για πρώτη φορά αυτά τα οποία είδαμε μετά από ένα χρόνο να βρίσκουν. Τα ναζιστικά, τα γκεμπελικά. Ο Γκέμπελς στην προπαγάνδα του Γκέμπελς γράφει ρίξε λάσπη, ρίξε λάσπη, ρίξε λάσπη, κάτι θα μείνει. Ναι, ναι, ναι. Είναι στο εγχειρίδιό του, verbatim αυτό το πράγμα, μοτάμο. Λοιπόν, για πρώτη φορά είδαμε να βγαίνουν στην ελληνική τηλεόραση όλα αυτά τα πράγματα. Στο μέτρο που αυτό έμεινε και κάτι άφησε, υπάρχει ένα ίχνος επιτυχίας σε ένα ξεκίνημα το οποίο ήταν πραγματικά δύσκολο. Αλλά δεν το πετάω από πάνω. Για πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Yes, how many years. Είσαι πάντως πολύ ειλικρινής. Πώς αλλιώς. Έχουμε συνηθίσει. Είσαι αληθινός, πολύ. Ευχαριστώ. Για πάμε λίγο σε ένα επεισόδιο από το οποίο η αλήθεια είναι ότι σε γνώρισα εγώ. Μέχρι τότε δεν σε είχα προσέξει. Mm. Σε είδα πρώτη φορά να βγαίνεις πενάρθηκες και μαύρα μάτια mm. στην τηλεόραση, έχοντας επισκεφτεί τα Εξάρχεια. Mm. Προέκταση έχοντας του φυσικού μου χώρου. Έχω μεγαλώσει στην Πλατεία Αμερικής.
προέκταση του φυσικού μου χώρου. Και προέκταση της πλατείας Αμερικής τώρα. Όχι, θέλω να πω ότι αν έχει μεγαλώσει το φυσικό σου χώρο στη μέση της Πατησίων, το πεδίο του Άριος που γινόντουσαν τα Indie Festival που βλέπαμε του Terrorix Crew το 1995, καθώς επίσης και η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων σε εποχές που ήταν και λιγότερο εμφυλιακού κλίματος, όσο τώρα είναι ο φυσικός χώρος. Εκεί πας βόλτα. Πήγαινες, συχνάζες στα Εξάρχεια. Τι έκανες, πού πήγαινες συνήθως? Αγαπούσα πήγαινες πάρα για πολύ καφέ, το φλωράλ, για θέατρο. Για τέλος πάντων, μην λέμε τώρα ναι, μαγαζιά. Πήγαινες. Ναι, ναι, σαφέστατα. Ωραία. Μέχρι που κάποια στιγμή πας και γίνεται τι ακριβώς? Πέρναγα πάρα πολύ καλά με την τότε κοπέλα μου, που ήταν και μια πολύ όμορφη γυναίκα. Συνεπώς μπορεί να ήταν προκλητικό το γεγονός ότι περνούσα πάρα πολύ καλά στα Εξάρχεια. Εγώ, το τσιράκι του μνημονιακού νεοφιλελεύθερου υποταγμένου στους δοσύλλογους Sky, τέσσερις μέρες μετά τις εκλογές της τότε 6ης Μαΐου, στις οποίες είχε προκύψει πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία δεν είμαι συμβεβλημένος, επί τη ευκαιρία. Αυτό λοιπόν προφανώς κάποιος ερέθησε ένα το κρατούμενο. Εγώ δεν το είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να γίνω δέκτης τέτοιας μανίας, που θεωρώ ότι δεν είχε να κάνει τόσο πολύ και με μένα. Δεν είχα ξεκινήσει καν το ευθέως. Τότε εμφανιζόμουν τα μεσημέρια με την καλή συνάδελφο Εύα Αντωνοπούλου. Νομίζω ότι πλήρωσα σε μεγάλο βαθμό κάτι το οποίο θεωρούν πολλοί ότι πρεσβεύει το κανάλι στο οποίο εργάζομαι. Γιατί θεωρείς ότι αν πάει κάποιος άλλος αναγνωρίσιμος δημοσιογράφος στα Εξάρχεια... Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ο οποίος δεν εργάζεται στο Sky. Θα τον έχουν τέσσερα. Θεωρείς ότι θα γίνει κάτι διαφορετικό? Όχι. Όχι, πλέον όχι. Δεν το είχε σκεφτεί καθόλου. Δεν δηλαδή, είχε περάσει οι δημοσιογράφοι από ξέρουμε ποτέ ότι δεν πάμε για καφεδάκι στα Εξάρχεια. Οι περισσότεροι, έτσι. Ναι, δεν είχε περάσει ποτέ από το νου. Δεν πάμε εύκολα. Εκτός και αν κανείς ανήκει έτσι σε αυτό το χώρο κλπ. Υπάρχει ένα σημείο. Πιο αριστερό, αλλά και εκεί κινδυνεύουν, γιατί έχουν και διαφωνίες με πλέον την αριστερά, καλά. Έτσι. Υπάρχει ένα σοβαρές. Σημείο στο οποίο συνειδητοποιείς ότι τα πράγματα έχουν σοβαρέψει τη ζωή σου. Για μένα αυτό ήταν ένα τέτοιο σημείο. Υπάρχει άλλη μία υπόνοια. Στον City 99,5, Θεός χωρέστον, και αργότερα στο Flash, αλλά κυρίως στο City, είχα κάνει ορισμένα πάρα πολύ σε εισαγωγικά μάχημα ρεπορτάζ. Ένα από αυτά, τον Δεκέμβριο του 2008, χωρίς να ρουφιανέψω κανέναν, ο Χριστός και η Παναγία και Θεός φυλάξει, ήταν μέσα από το Πολυτεχνείο, την ώρα που καιγόταν η Αθήνα, δεν ήμουν αναγνωρίσιμος εκείνη την εποχή, να δίνω εικόνα μέσω του City. Λοιπόν, αυτό μεταμαθεύτηκε. Μέσα από το Πολυτεχνείο. Μέσα από το Πολυτεχνείο, με Bluetooth στο αυτί μου. Ήσουν φοιτητής τότε ή απλά? Όχι, ήμουν ρεπόρτερ. Είχες ένα ρεπόρτερ, είχες δει μέσα. Αν ρωτήσεις τον Φίβο Καρζή, ο οποίος... Και σε θεώρησαν ρουφιάνο που μπήκες μετά, μέσα. Μετά να από αυτό δέχτηκα πολλά απειλητικά μηνύματα. Αν και δεν ρουφιάνεψα απολύτως κανέναν. Έλεγα, παιδιά, βλέπω αυτό το πράγμα, η κατάσταση είναι έτσι. Και ο City τότε δεν ήταν εναντίον όλου αυτού του πράγματος που συνέβαινε. Υπενθυμίζω, μιλάμε για Δεκέμβριο 2008, προμνημονιακή. Παραβίασε το Άβατο εποχή. Ενδεχομένως ναι. Μέσα ως δημοσιογράφος, μετέβηκες. Ενδεχομένως από μέσα να έχει να κάνει και με αυτό. Το όλο πράγμα. Ναι, ακόμη και αν έχει να κάνει με αυτό, νομίζω ότι περισσότεροι δημοσιογράφοι καναλιών αναγνωρίσιμοι δεν θα επέλεγαν εύκολα. Οι περισσότεροι, λέω όλοι, ναι. Εύκολα να πιούν το καφεδάκι τους. Δεν είχε περάσει από το νου μου. Ξαναλέω, δεν μπορώ να το πω. Πιο απλά δεν είχε περάσει. Μαθαίνεις σιγά σιγά. Συμβεί αυτό το πράγμα. Πρόσεξε όταν βρεις το καφέ στα Εξάρχεια. Πρόσεξε όταν κάνεις live συνέντευξη με τον Μιχάλη Λιάκο. Λοιπόν, πάντως διάβαζα την ζωή σου και τις σπουδές σου. Έχεις κάνει απίστευτα πράγματα. Είσαι απίστευτος τύπος. Είσαι τελείως αντισυμβατική προσωπικότητα. Δηλαδή, από τη μια είσαι δημοσιογράφος του Sky, από την άλλη έχεις εκδώσει ποιητική συλλογή. Έχεις κάνει σπουδές πολύ καλές. Για την οποία ποιητική συλλογή επίσης έχω δεχτεί άγριο πόλεμο από μέρος της αριστεράς, που δεν χωνεύει οτιδήποτε κάνει κάποιος άνθρωπος που δεν είναι δικός του. Δεν είμαι καν νεοφιλελεύθερος. Κοίτα. Δηλαδή, πρέπει να σου πω ότι ένα παιδί που έχει κάνει ό,τι έχει κάνει σε μεγάλο βαθμό λόγω της πλάτης του μπαμπά του. Αναφέρομαι στον κύριο εκφραστή της κριτικής απέναντι, όχι ούτε καν στη συλλογή, απέναντι σε ένα ποίημα μου. Όταν κάνει κριτική σε ένα ποίημα, το οποίο αποτελείται από τέσσερις στροφές, και το χαρακτηριστικό του, επειδή είχα εξαιρετικούς δασκάλους,
αγαπώ τη γλώσσα, βαθύτατα, είναι ότι έχει ένα ρήμα όλο και όλο. Και αυτό είναι στο τέλος. Είναι η τελευταία του λέξη. Και μιλάει δύο σελίδες για το πόσο γελίος, αντιπαθητικός, πουλημένος, άθλιος, εμετικός είναι ο τύπος που το έχει γράψει. Και δεν παρατηρεί ότι έχει μία λέξη ρηματικό τύπο. Και αυτή είναι η τελευταία του. Προφανώς δεν ενδιαφέρεται για το ποίημα. Ενδιαφέρεται να πει κάτι άλλο. Μπορείς να δώσεις τραγούδια στο Νότι. Το είχα σκεφτεί. Αυτό είχε σκεφτεί. Το είχα σκεφτεί. Αλήθεια. Το σκεφτεί, τώρα, ναι. Τώρα θα συζητηθούν περισσότερο, νομίζω. Τώρα ναι, δεν νομίζω ότι δεν θέλω πλέον γιατί να δώσω. Γιατί λέγανε για τις ότι έχει τις πλάτες του πατέρα σου. Τι είναι ο πατέρας σου. Ο πατέρας μου είναι συνταξιούχος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Ζει μαζί με έναν από τους υπόλοιπους τέσσερις γονείς μου στην πλατεία Βικτωρίας. Ποιες πλάτες του πατέρα σου. Όχι, δε, εννοώ πλάτες του πατέρα του είχε ο άνθρωπος ο οποίος μου κάνει την κριτική. Ο άλλος είχε τις πλάτες. Επειδή είναι, καταλαβαίνεις τώρα, ψημένο σου πάμε, είπες μανταλάκια και τέτοια. Θα πεις ποιος είναι ή... Ναι, θα πεις ποιος είναι. Όχι, δεν θα του κάνω τη χάρη. Σπούδασες μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ισχύει. Στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Και μετά έφυγες στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά. Ναι. Τι σπουδές έκανες. Αναλυτική φιλοσοφία. Ειδικεύτηκα στη φιλοσοφία της θρησκείας. Ήταν το πράγμα το οποίο με έψινε πάρα πολύ μέσα μου να το διευκρινίσω, να το ψηλαφίσω. Φιλοσοφία της θρησκείας. Εάν είναι λογικό πράγμα, ναι. Ήταν το θέμα της διατριβής μου, εάν είναι λογικό πράγμα να πιστεύει κανείς στο Θεό. Και τι συμπέρασμα έβγαλες. Είναι. Λογικό. Ναι. Και μάλιστα πήγα στους σκληροπυρηνικούς της λογικής, που αντιμετωπίζουν τη σκέψη ως μαθηματικά. Αυτό ήταν οι Βρετανοί. Τώρα πιο ξύλο στα εξάρχεια. Εκείνη η δυσκολία του πράγματος. Πηγαίνεις Έλληνας, Ελληνάρα σχεδόν, και λες: είμαι Έλληνας, έχω διαβάσει Πλάτωνα, Αριστοτέλειο, έχω καταπληκτικούς φιλολόγους. Θα πάω εκεί πέρα, μιλάω καλά αγγλικά. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος αγγλικών και μας μίλαγε από μικρά παιδιά. Το έχω. Το έχεις. Κάτσα απέναντι στους απογόνους του Ράσελ. Λοιπόν, και εκεί θα δεις κατά πόσο το έχεις. Αυτό ήταν ζόρι. Τι άλλο σπούδασες. Μετά έκανα ένα διπλώμα σε μακροοικονομικά. Ήθελα να ξέρω τι μου γίνεται. Κοίτα. Σ' αρέσει να μαθαίνεις. Είμαι παιδί δύο μισθωτών και τεσσάρων γονέων. Και λέω τεσσάρων γονέων διότι μία από τις φωτογραφίες που δείξατε πιο πριν δείχνει το μεγαλύτερο μάθημα που έχω ποτέ στη ζωή μου. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου χώρισαν όταν ήμουν 13-14, κάτι τέτοιο. Δύσκολη ηλικία πολύ. Αυτή τη στιγμή βοηθήσαμε όλοι όμως να γίνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τρομακτική αξιοπρέπεια και αγάπη εκατέρωθεν και αυτή τη στιγμή ο πατέρας μου, η Ευγενία, η γυναίκα του, η μητέρα μου και ο Παναγιώτης, ο άνδρας της, τους βλέπουμε τώρα μαζί με τον αδελφό μου τον Δημήτρη για τον οποίο είμαι βαθύτατα περήφανος. Ο Δημήτρης είναι με τα γυαλιά. Είναι σκηνοθέτης, ναι. Είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια, οι τέσσερις μας. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Μπράβο σας. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα της ζωής μου. Λοιπόν, οι δύο γονείς μου ήταν μισθωτοί. Αντί να κάνουν άλλο ένα διαμέρισμα, σε εποχές που δέναμε τα σκελιά με τα λουκάνικα, με έστειλαν σε ένα σχολείο που πίστευαν ότι ενδεχομένως θα μου έδινε κάτι το παραπάνω. Μωράιτι. Ακριβώς. Βρέθηκα εκεί με συμμαθητές, εκ των οποίων ορισμένοι εξαιρετικά παιδιά. Δεν πρόκειται να μιλήσω ποτέ ρατσιστικά απέναντι ούτε στον πλούτο ούτε στη φτώχεια. Ναι, ναι, ναι. Που πήγαιναν στα πάρτι τους και το playroom ήταν παιδιά όσο το διαμέρισμά μου ολόκληρο. Λοιπόν, τι με μάθαν λοιπόν οι γονείς μου, ότι εάν θέλεις να αποδείξεις τον εαυτό σου, προσπάθησε να είσαι καλός και να είσαι και ηθικός. Αυτό το πράγμα με συντρόφευσε σε όλη μου τη ζωή και μ' άρεσε να μαθαίνω. Έχεις κίνητρο, είναι πολύ ωραία, που το εξηγείς πολύ ωραία. Μ' άρεσε να μαθαίνω. Πολύ ωραία. Και πίστευα πάντοτε ότι μέσα από. Βλέπεις τις ζωές πολλών παιδιών που πήγαιναν στο Μωραϊτή, ζωές που αν θέλεις υλικά ναι, ήταν πολύ καλύτερες από τη δική σου και είχες ένα κίνητρο να σπουδάσεις, να γίνεις κάτι, να γίνεις κάτι ξεχωριστό, να βγάλεις χρήματα, να... Αυτό το τελευταίο δεν το έχω καταφέρει ακόμα, αλλά ναι. Σιγά σιγά. Κάνεις λοιπόν απίστευτες σπουδές, μιλάς τρεις γλώσσες, έχεις τελειώσει όλα τα διπλώματα. Αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Σπουδάζεις σε δύο χώρες, νομίζω, ή μόνο στην Αγγλία σπουδάζεις. Έχω περάσει από τη Γαλλία. Έχεις περάσει και από τη Γαλλία. Σε ένα simulation σύνταξης της Ευρωπαϊκής Συνταγματικής Συνθήκης. Τότε που μιλάγαμε για μια Ευρώπη της εμβάθυνσης, που τώρα βεβαίως έχει πάει περίπατο. Και βρίσκεσαι στο χώρο της δημοσιογραφίας.
Το ραδιόφωνο φταίει. Ξεκίνησα από ο ραδιόφωνο. Και η μουσική και το ραδιόφωνο. Έκανες και πλάκες με το Λαλά. Ο μεγάλος μου δάσκαλος. Σε έχουν βρει καθόλου για καμιά πλάκα? Όχι. Όχι. Όχι, 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 όχι. Έχουμε κάνει παρανοϊκά πράγματα. Το υποβρύχιο που έγερνε, έχω πάρει τηλέφωνο ως Ελληνοαμερικάνος. Υπάρχουν όλα στο YouTube και το έχω αγοράσει από τον διευθύνοντα σύμβουλο. Δεν κάνω πλάκα. Έχουμε πάρει το Δήμο Ηλιούπολης. Πρέπει να συνεργαστείς με τον Κανάκη, ο οποίος δεν φαίνεται να σε πηγαίνει πολύ από την ώρα. Κι όμως η σχέση μου με τον Κανάκη είναι εξαιρετική. Θεωρώ αυτό το οποίο έκανε ευρηματικότατο. Δηλαδή αυτό το που βγαίνει και λέει «Γεια σας, είμαι ο Μπογδάνος και είμαι cool» και θα τα πούμε και τον και τα... Είναι ευρηματικότατο αυτό, είναι καλώς εννοούμενη. Σάτυρα. Σάτυρα. Για να μην αλλάξουμε θέμα, έχεις πάρει να πουλήσεις ως φάρσα υποβρύχιο? Όχι, έχω πάει να αγοράσω το υποβρύχιο. Κάνω τον Ελληνοαμερικάνο και τους λέω «Ναι, θέλω να πάρω τώρα, το...» Τι ρωτάω, έτσι, αυτό. Να πουλήσει υποβρύχιο. Λοιπόν, έχεις πάει ως Αμερικάνος να αγοράσεις υποβρύχιο από το ελληνικό κράτος που γέρνει. Mm. Αυτά τα γνωστά. Από τον Ναυτιγιάς Καραμαγκά, ναι. Τα γνωστά. Μαθαίνω ακριβώς πόσο κάνει, ποιες είναι οι κατασκευαστικές του λεπτομέρειες, πόσο κάνουν και τα τέσσερα υποβρύχια και πόσο στο τέλος κοστίζει ολόκληρο το ναυπηγείο, βγάζοντας ουσιαστικά και είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση με τα χρήματα τα οποία δαπάνησε για τα τέσσερα υποβρύχια θα μπορούσε να έχει αγοράσει ολόκληρο το ναυπηγείο. Όλα αυτά από το τηλέφωνο. Ναι. Είναι 25 λεπτά. Άμα βάλεις υποβρύχιο Λάλας, Φάρσα, Μπογδάνος, κάτι τέτοιο στο YouTube, θα το βρει. Με ποιο υπουργείο μίλαγες? Δεν μίλαγα. Μίλαγα με τον διευθύνοντα τότε σύμβουλο των ναυπηγείων της Καραμαγκά. Ο οποίος... Μπορώ να γίνω πολύ ψαρωτικός επενδυτής, επειδή έχω δουλέψει και στην τράπεζα. Οπότε ξέρεις, άμα πάρω και πω «This is John Andrews of Andrews Corporations Limited. Παίρνω from New Haven, Tennessee». Το New Haven δεν είναι στο Tennessee, αλλά whatever. Και είμαι συλλέκτης σκαφών. Ναι. Τσουκου, τσουκου, τσουκου. Τσίμπησε ο... Ναι, τον βάζεις ένα τρυπάκι. Ο σύμβουλος. Μάλιστα. Έχεις πολλά ταλέντα από ό,τι βλέπω, γιατί κάπου διάβαζα ότι ο αδερφός σου, ο οποίος είναι στο χώρο της τέχνης, σκηνοθέτης νομίζω είπες... Και εξαιρετικός. Ναι, έλεγε για σένα ότι είσαι ένα χαμένο ταλέντο από το χώρο της τέχνης. Καταπιεσμένο ακόμα περισσότερο. Καταπιεσμένο ταλέντο, ναι. Ναι. Ενδεχομένως ναι. Ότι εσύ είσαι καλλιτέχνης στην ουσία, μέσα σου. Όλοι κάτι έχουμε, πιστεύω, μέσα μας καλλιτεχνικό. Το θέμα είναι πόσο θα το βγάλουμε προς τα έξω. Θέλω να πιστεύω και κάνω το σταυρό μου ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας. Αν είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να είσαι και ευαίσθητος. Άρα το ξύλο που τρως από κάποιους τον τελευταίο καιρό, πρέπει να σε βασανίζει μέσα. Στην αρχή με βασάνιζε πάρα πολύ. Μόνο στην αρχή? Μαύρησα. Ναι, μόνο στην αρχή. Εμένα με βασανίζει 20 χρόνια. Εσένα σε βασάνισε μόνο στην αρχή? Αυτό πρέπει να μου το πεις πώς το έκανες αυτό. Αυτό είναι το τραγούδι σου, νομίζω. Αυτό είναι το τραγούδι μου. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια μου. Μάλιστα. Αυτό σε βασανίζει την αρχή και μετά κάθεσαι και σκέφτεσαι σε τι κοινωνία βρισκόμαστε. Μια κοινωνία η οποία ψήφισε 47% μια κυβέρνηση που μας έβαλε στο μνημόνιο με ψηλά τα χέρια. Δηλώνω φιλελεύθερος και όχι νεοφιλελεύθερος. Συνεπώς η φορολογία αυτή τη στιγμή είναι τελείως έξω από οποιαδήποτε λογική φιλελεύθερης διαχείρισης της οικονομίας. Είναι έξω από οποιαδήποτε διαχείριση της οικονομίας το γεγονός ότι κρατήσαν ένα κράτος τόσα χρόνια με 1,5 εκατομμύριο απολυμμένους στο δημόσιο τομέα και τώρα δεν μπορούν να διώξουν και από το δημόσιο. Διότι, παιδιά, πόσοι άλλοι θα πάνε, θα βγουν στο δρόμο? Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία λοιπόν που αυτούς ψηφίζει, που από αντίδραση και επειδή καπηλεύονται οι άλλοι την έννοια του έθνους, την ιερή έννοια του έθνους, δίνουν 10% στους φασίστες και τους ναζιστές. Διότι, αδέλφια, δεν είναι εθνικιστές, είναι φασίστες, τουλάχιστον η ηγετική ομάδα. Και αυτό να είναι σαφές. Μην καπηλεύονται το έθνος. Λοιπόν, όταν βρισκόμαστε σε μια τόσο μπερδεμένη χώρα και τόσο αλληλοσπαρασόμενη, θα έπρεπε να είμαι πάρα πολύ ψώνιο για να το πάρω προσωπικά το πράγμα. Εμφανίζομαι, λέω αυτά τα οποία έχω να πω, προκαλώ, πολλές φορές διαχειρίζομαι λάθος και τον ίδιο μου τον εαυτό, άρα φταίω. Συνεπώς, δικαιούται ο κόσμος να στοχοποιεί, σε περίπτωση που αυτό τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα. Μένει σε μένα, με τη συνέπειά μου, να συνεχίσω και να προσπαθώ να κερδίζω συνειδήσεις. Άρα χρησιμοποίησες εδώ μάλλον τις σπουδές στη φιλοσοφία που έκανες για να το εξηγήσεις. Θα έλεγα, χρησιμοποίησα περισσότερο το κριτήριο της αγάπης.
Λοιπόν, Κωνσταντίνε, η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να σε κρατήσω κοντά μου, να κουβεντιάσουμε για πολλή ώρα. Είσαι ένας απίστευτος τύπος, παρουσιάζεις εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είσαι η απόλυτη πρόκληση για συνέντευξη. Είμαι δηλαδή, εκτός από καλές συνεντεύξεις, είσαι και για συνεντευξιαζόμενος, καταπληκτικό πρόσωπο. Αλλά ο Κωνσταντίνος πρέπει να φύγει αυτή τη στιγμή σφαίρα, τρέχοντας. Γιατί έχει εκπομπή στο Sky. Και η ώρα είναι 6:25, σε κρατήσαμε 5 λεπτά παραπάνω από αυτό που είχαμε υποσχεθεί. Κλείνω πάρα πολύ γρήγορα για να προλάβεις να πας στο Sky να κάνεις την εκπομπή σου, στο ραδιόφωνο. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.